να πάρουμε μια γεύση σχόλιο για το τι συνέβη το περασμένο Σάββατο στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο και αναλυτής διεθνών θεμάτων στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Καλημέρα σας, κύριε Φίλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτη, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές μας. Τι έγινε λοιπόν στην Ρωσία, και θέτω αμέσως ένα πρώτο πολύ γρήγορο έτσι ερώτημα. Ήταν μια κατάσταση στημένη, παρακαλώ, ή εκδηλώθηκε στασιασμός από την πλευρά του μέτρου της κουζίνας Μπριγκόζιν έναντι του ευεργέτη του, που τον έκανε άνθρωπο, ναι, όπως τα λέγαμε στην Ελλάδα. Ναι. Σωστό. Μάλλον ο Μπριγκόζιν είναι εξειδικευμένο στα μαγειρέματα, αλλά το θέμα είναι εδώ, κύριε Πορτοσάλτε, ότι έχουμε ένα σύστημα τα τελευταία 23 χρόνια, ένα καθεστώς, αυτό που είναι ο Πούτιν, με έναν ηγέτη ο οποίος με βυζαντινές αντιλήψεις, έτσι, αυτό το Game of Thrones, για όσους έχουν παρακολουθήσει τη σχετική σειρά, βάζει, δημιουργεί άτομα τα οποία είναι δική του εμπιστοσύνη και εξαρτούν και εξαρτώνται από αυτόν και εξαρτούν την παρουσία τους σε αυτόν. Τους δημιουργεί λοιπόν, τους κατασκευάζει ουσιαστικά, και κάποια στιγμή κάθεται λίγο πίσω και τους βάζει τον έναν απέναντι στον άλλο. Ο Πριγκόζιν λοιπόν είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που τα δημιούργησε ο Πούτιν, βρέθηκε πολύ κοντά στον Πούτιν, και ο Πούτιν κάποια στιγμή αποφάσισε να τον βάλει απέναντι σε άλλους ολιγάρχες, σε άλλες πατρίες οι οποίες λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα, με τον ηγέτη να κερδίζει και να τροφοδοτείται μέσα από αυτές τις αντιπαραθέσεις και ad hoc να υποστηρίζει τον έναν έναντι του άλλου. Τώρα τι συνέβη με τον Πριγκόζιν? Ο Πριγκόζιν μετά το 2012, όταν η Βάγνερ ανεπισήμως αλλά επισήμως ουσιαστικά έγινε η οργάνωση μισθοφόρων, μιλάμε για βαριά εγκληματικά στοιχεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις που πληρώνονται αδρά. Μιλάμε για ποσά τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν τα 7-8.000 δολάρια το μήνα για να πολεμούν σε διάφορα μέτωπα. Και η Βάγνερ λοιπόν έγινε το μακρύ χέρι της Μόσχας, εκεί που η Μόσχα δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να επιχειρήσει. Η Βάγνερ σήμερα που μιλάμε κατάφερε κατά κάποιον τρόπο να ανεξαρτητοποιηθεί από το υπόλοιπο σύστημα, γι' αυτό και φούσκωσαν τα μυαλά του Πριγκόζιν, διότι βρίσκεται στην Αφρική και ελέγχει πετρελαιοπηγές, ή πουλάει προστασία, παίρνει έσοδα από εκεί, οπότε έγινε σχετικά αυτοτελής σε σχέση με το υπόλοιπο σύστημα Πούτιν. Ο Πριγκόζιν λοιπόν τι έλεγε όλες τις τελευταίες εβδομάδες, για όποιον άντεχε να τον παρακολουθήσει, γιατί έβγαζε σχετικά βίντεο, είχε βάλει με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και με την ηγεσία του στρατού, λέγοντας ότι εμένα οι δικοί μου μαχητές πολεμούν στο μέτωπο στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, αφήστε τα υπόλοιπα, την παρουσία της Βάγνερ στην Αφρική και διάφορες άλλες επιχειρήσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Οι Ρώσοι στρατιώτες δηλιάζουν και βρίσκονται πίσω, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν με εφοδιάζεται, δεν μου δίνεται πυρομαχικά, δεν υπάρχουν καν τρόφιμα για τους ανθρώπους μου, οπότε σχεδόν κάθε μέρα τα έβαζε με το Υπουργείο Άμυνας, ουσιαστικά θέτοντας τον Πούτιν πρώτον ευθυνών. Τώρα, το αν αυτό που συνέβη, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε και χθες στον Αμερικανικό τύπο, ήταν σε γνώση του Πούτιν και ο Πούτιν το υποτίμησε, ήταν σε γνώση των Αμερικανικών και Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να ενημερώσουν τον Ρώσο πρόεδρο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι του Πριγκόζιν τα μυαλά φούσκωσαν, ξαναλέω, μέσα σε ένα σύστημα Game of Thrones, και τελικά τι συμβαίνει? Ωραία. Συμβαίνει ότι έρχεται και αμφισβητεί τον Πούτιν. Ο Πούτιν, πρέπει να το πούμε, από αυτή την. Μία τάκα μόνο για να τη συνεχίσουμε μετά τις 8.30. Είναι τραυματισμένος. Ναι, ναι. Ωραία. Πιστεύω στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, καθηγητή Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητή στο Αμερικανικό Κολέγιο και αναλυτή Διεθνών Θεμάτων στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Κλείσατε λέγοντας ότι έχει υποστεί ρογμή ζημία η εικόνα, η προσωπικότητας Πούτιν, και η ερώτηση που θέλω να σας βάλω είναι: ο Πριγκόζιν λειτουργήσε αυτοβούλος ή εκπροσωπεί κομμάτι της ελίτ που ήδη αρχίζει και σκοτώνεται και την πέφτει στον Πούτιν? Υπάρχουν δύο σενάρια εδώ. Σήμερα σε άρθρο μου στην έκτακτη έκδοση της Καθημερινής αναφέρομαι σε ένα από αυτά, που είναι το πιθανότερο, χωρίς να αποκλείεται και το δεύτερο το οποίο θα σας αναφέρω.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο Πριγκόζιν δεν μπορεί να έκανε αυτή την προέλαση, κύριε Πορτοσάλτε, σε ένα κράτος με τα χαρακτηριστικά, με τη φύση του που είναι η καταστολή και μάλιστα η βία καταστολή, ένα καθεστώς το οποίο ξέρει τρόπους και μεθόδους να εξουδετερώνει τους αντιπάλους. Ακόμα και αν ο Πριγκόζιν ήταν πάρα πολύ κοντά στο Κρεμλίνο, αυτό το οποίο έκανε, δηλαδή η ανταρσία το περασμένο Σάββατο και η εικόνα σε ένα κράτος, ξαναλέω, με τα χαρακτηριστικά του πουτινικού καθεστώτος, να βλέπει μία ομάδα μισθοφόρων να προελάβει, να καταλαμβάνει πόλεις, να εγκλωβίζει στρατιωτικά αεροδρόμια και μάλιστα σε μία κρίσιμη περιοχή όπως είναι το Ροστόφ, γιατί από εκεί πέρα, είναι το διοικητήριο ουσιαστικά των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Να θέτει όρους και ο πρόεδρος Πούτιν να βγαίνει το πρωί του Σαββάτου σε ένα δραματικό διάγγελμα, να τους χαρακτηρίζει όλους αυτούς τους προδότες και λίγες ώρες μετά να τους δίνει αμνηστία. Όλο αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι ο Πούτιν δεν είναι ο τόσο ισχυρός, ο τόσο μάτσο ηγέτης που αρέσει και σε ορισμένους στη χώρα μας, επειδή υποτίθεται ότι χτυπάει την κροθιά στο τραπέζι και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του. Τα έχει κάνει βέβαια ρόιδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Μέχρι τότε πήγαινε σχετικά καλά. Δεν είναι λοιπόν τόσο ισχυρός. Αυτή η εικόνα του όχι τόσο ισχυρού και αποδυναμωμένου και εξασθενημένου Πούτιν προφανώς επηρεάζει και την άποψη των ξένων και των Ουκρανών αλλά και των Δυτικών για το τελικά ποιος είναι ο Πούτιν και πόσο μπορούν να διαπραγματευτούν με τον Πούτιν. Δεν είναι δηλαδή ο αδιάλακτος ηγέτης ο οποίος μπορεί να κάνει την τρέλα, γιατί το Σάββατο όταν προέκυψε αυτό το ζήτημα δεν την έκανε την τρέλα. Προφανώς συνειδητοποιώντας ότι το καθεστώς, επειδή αυτοί που το καθεστώς δεν πέσουν από το λαό, δεν πέσουν με λαϊκή επανάσταση, πέσουν κυρίως από την αμφισβήτηση που υπάρχει για το, από το, αυτό που λέμε security apparatus, δηλαδή από τις δομές ασφαλείας, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν και τις τύχες της χώρας. Βλέποντας λοιπόν ότι ενδεχομένως να μην είναι πλέον τόσο αρεστός όσο ήταν στο παρελθόν. Με συγχωρείτε, στο οποίο αυτό σύστημα ανήκε και ο Πούτιν σε προγενέστερα χρόνια, έτσι δεν είναι? Από εκεί ήταν και αυτό, ήταν μέλος αυτής της απαράτης. Ακριβώς, μα γι' αυτό και μπόρεσε να το χειριστεί τόσο μαϊστρικά. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 23 χρόνια, τα περισσότερα, ο Πούτιν κατάφερε αυτό που λέγαμε στην την προηγούμενη συζήτηση, δηλαδή πριν από τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις, ότι ο Πούτιν κατάφερε να βάζει τον έναν απέναντι στον άλλον για να μπορεί ο ίδιος να εδραιώνεται στην εξουσία. Ναι. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο, ο Πριγκόζιν, ό,τι έκανε, να μην το έκανε από θέση ισχύως, αλλά από θέση αδυναμίας, βλέποντας ότι οι εκκλήσεις του για βοήθεια από το Υπουργείο Άμυνας δεν γινόντουσαν, δεν εισακούγονταν, να προσπάθησε να κάνει μια προσπάθεια, ένα άλμα στο κενό, από απελπισία και όχι από ισχύ, το οποίο όμως και πάλι είχε ως αποτέλεσμα να όχι γρατζουνίσει αλλά να τραυματίσει τον Πούτιν. Γιατί στο τέλος της μέρας ο Πριγκόζιν μπορεί να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Είναι ένα σενάριο το οποίο συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες. Άλλωστε, τις τελευταίες 48 ώρες δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτόν. Τον είδαμε να φεύγει και μάλιστα αποθεούμενος, έτσι, από τη Ρωσία και να κατευθύνεται στη Λευκορωσία. Έκτοτε έχουν κλείσει λογαριασμοί στο Telegram, σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ήταν πάρα πολύ ενεργός. Το ίδιο όμως ισχύει, κύριε Πορτοσάλτη, και για τον Πούτιν. Ο Πούτιν από το διάγγελμα του Σαββάτου, του πρωινού του Σαββάτου, μέχρι σήμερα, δηλαδή επί 48 ώρες, δεν έχει εμφανιστεί. Και δεν ξέρω αν είναι προπαγάνδα, που μπορεί κάλλιστα να είναι προπαγάνδα, ότι έφυγε από το Κρεμλίνο, ότι φοβήθηκε, γιατί τώρα να μην γελιόμαστε. Το εγχείρημα Πριγκόζιν ήταν νυχθηγενές. Δεν υπήρχε περίπτωση με 15-20.000 άντρες, εκτός εάν είχε προσβάσει στο εσωτερικό και αυτό φοβήθηκε ο Πούτιν. Αλλά δεν μπορούσε να πάει να καταλάβει τη Μόσχα, μην τρελαθούμε. Ήταν ζήτημα 5 λεπτών η εξόντωσή του. Όμως, το γεγονός ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, ο ισχυρός καναλέο ηγέτης, είναι εξαφανισμένος, έστω και για 48 ώρες, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό του ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στο βασίλειο. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η αερινή αντεπίθεση των Ουκρανών καθυστέρησε και δεν πήγαινε καλά. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαν επιτυχίες οι Ουκρανοί στο μέτωπο. Από την άλλη όμως είναι ότι έχει βαλτώσει η κατάσταση εκεί και για τη Ρωσία και πλέον φαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, κύριε Πορτοσάλτη, έχει αρχίσει και επηρεάζει το καθεστώς
περισσότερο από ό,τι το καθεστώς θα ήθελε να πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει. Εικάζουμε ότι και αυτά τα μέτρα που έλαβε η Δύση πια παράγουν αποτελέσματα. Τα οποία αποτελέσματα αντανακλούν ευθέως και στην ελίτ και στους απαράτ και σε όλη την νομεκλατούρα, εν πάση περιπτώσει. Και δεν είναι μόνο, έχετε δίκιο ακριβώς, γιατί αυτούς αυτό τους ενδιαφέρει πρωτίστως. Αλλά θέλω να δούμε. Μεταξύ μας, αν έχεις 3-4 σκάφη αναψυχής, αν έχεις τα αεροπλάνα σου, αν έχεις τα λεφτά σου και αυτά στα δεσμεύει η Δύση, με συγχωρείς, αλλά δεν το λέει και ζωή αυτό. Συγγνώμη. Κάνει την ποιότητα ζωής. Συγγνώμη, δηλαδή, όχι, αλλά... μπαίνω στη θέση του ολιγάρχη, ας πούμε, αλλά δεν είναι ζωή αυτή. Ναι. Ο οποίος ολιγάρχης, απροπό, δεν τα κληρονόμησε από τον πατέρα του και τη μητέρα του, αλλά τα κληρονόμησε από το κράτος. Κλεφταραίος είναι, αλλά λέω... Αλλά... Νομή, έτσι, ναι, και, όχι, και κύριε φίλη, κλεφταραίος είναι. Δεν είπα εγώ δεν είναι κλεφταραίος, αλλά λέω και στο κλεφταραίο ακόμη θα το αναγνωρίσουμε ότι τα κλέψε που τα κλέψε να τα απολαύσει τουλάχιστον. Ναι, ναι, η οποία διαταράχθηκε. Εγώ μόνο επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, κάποια στιγμή θα πρότεινα και δεν θέλω να σας δεσμεύσω εννοείται δημόσια, να κάναμε μια κουβέντα για να βλέπαμε το μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία σε σχέση με την σχέση της Ρωσίας με την Κίνα, με την Ευρώπη. Θα έρθείτε εδώ, κύριε φίλη, με πολύ χαρά. Ωραία, αποδέχομαι την αυτοπρόσκλησή σας με πολύ χαρά και βεβαίως θα συνοηθούμε αμέσως μετά μόλις τελειώσει η εκπομπή και θα έρθείτε εδώ να τα κουβεντιάσουμε αυτά με λεπτομέρειες, βεβαίως. Ωραία, ωραία. Χάρηκα πολύ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.